Το λόγο έχει ο κύριος Βαρδιτσιώτης, ο υπουργός Αθλητικής Υγείας. Το πρόβλημα δεν είναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για μας αν υπάρχει ζωή πέρα από το μνημόνιο. Για μας υπάρχει και ζωή και πρόταση. Το θέμα είναι για σας. Μπορείτε πολιτικά να επιβιώσετε χωρίς μνημόνιο? Ποιος θα είναι ο κακός τον οποίο μεθαύριο θα στιγματίζετε? Ποια θα είναι η πολιτική την οποία θα ακολουθήσετε τη διαφορετική? Γιατί αυτό είναι το μεγάλο σας πρόβλημα. Και γι' αυτό έχετε και τη μεγάλη αγωνία να προκαλέσετε με κάθε δυνατό τρόπο, εκβιάζοντας, προπυλακίζοντας, δημιουργώντας σκιές, να εκβιάσετε τη Βουλή να μην ψηφίσει πρόεδρο της Δημοκρατίας, για να μην χάσετε το δημοσκοπικό σας momentum. Γιατί φοβόσαστε να πάμε σε εκλογές το 2016, γιατί φοβόσαστε ότι πράγματι θα πετύχουμε τους στόχους μας, στόχους που έχουμε πετύχει τα τελευταία 2 χρόνια. 2 χρόνια πετυχαίνουμε όλους τους στόχους και τους ξεπερνάμε κιόλας αυτούς που βάζουμε τους δημοσιονομικούς με τους προϋπολογισμούς. Και φοβάστε ότι του χρόνου θα πετύχουμε και τον αναπτυξιακό στόχο. Ότι θα πετύχουμε τη σημαντική μείωση της ανεργίας. Και ότι θα πετύχουμε και το στόχο των επενδύσεων που έχουμε βάλει. Παρά τη συστηματική σας προσπάθεια να δημιουργήσετε κλίμα κινδύνου σε οποιονδήποτε θέλει να επενδύσει σε αυτή τη χώρα. Και θα είμαι πολύ πιο σαφής, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γιατί εδώ θα κάνουμε και απολογισμό για το έργο που έχουμε κάνει την περασμένη χρονιά. Συζητάμε όλοι για το αναπτυξιακό έλλειμμα της χώρας. Και συζητάμε για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Και συζητάμε για την αύξηση του ΑΕΠ, πάνω στην οποία θα βασιστεί το ότι οι κοινωνικές δαπάνες σαν απόλυτο νούμερο θα αυξηθούν το 2018 και δεν θα μειωθούν. Πώς θα έρθουν αυτές, πώς θα έρθει αυτή η ανάπτυξη? Ένας είναι ο τρόπος. Νέες επενδύσεις. Αύξηση και γιγάντωση της οικονομίας. Εμείς στο Υπουργείο Ναυτιλίας έχουμε προχωρήσει σε ένα σαφή και στρατηγικό σχεδιασμό για την αξιοποίηση της λιμενικής υποδομής της χώρας. Προχωρήσαμε προχθές στην επέκταση της σύμβασης της Κόσκο στο λιμάνι του Πειραιά. Μία επένδυση 230 εκατομμυρίων ευρώ που θα δημιουργήσει 700 θέσεις εργασίας, που στο στάδιο κατασκευής του μέχρι το 2021 θα δημιουργήσει 1.500 θέσεις εργασίας. Και τα νούμερα είναι συντριπτικά. Είναι συντριπτικά για το τι έχουμε καταφέρει σε μία επένδυση σε 2 μόνο προβλήτες του λιμανιού του Πειραιά για την εθνική οικονομία. Το 2008 από τον Πειραιά περνούσανε 400.000 κοντέινερ. Φέτος θα αγγίξουμε τα 3,5 εκατομμύρια. Και η δυναμικότητα του συγκεκριμένου λιμανιού έχει φτάσει στο 85%. Και χρειαζόμαστε και άλλους χώρους. Και θα τη φέρουμε προς κύρωση τη συμφωνία την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή. Τι λέτε εσείς για αυτήν? Όχι. Να μην γίνει. Να μην γίνει. Να μην δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Να μην αυξηθεί η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά. Να μην αποκτήσει διεθνείς συνεργασίες η χώρα. Πώς θα χρηματοδοτήσετε λοιπόν το κοινωνικό σας πακέτο χωρίς να μεγαλώσετε την πίτα? Με κρατικοδίαιτη ανάπτυξη? Με δημοσίους υπαλλήλους λιμενεργάτες? Με δημοσιοϋπαλληλικές σχέσεις? Με τη διαφθορά ή τη σπατάλη την οποία συνεπάγεται η οποιαδήποτε τέτοιου είδους διαχείριση? Εμείς έχουμε ένα σαφή στόχο. Τα επόμενα χρόνια να έρθουν μόνο από την αξιοποίηση της λιμενικής υπεριουσίας Θεσσαλονίκης και Πειραιά 2 δισεκατομμύρια ευρώ νέες επενδύσεις στη χώρα. Είτε με τα επενδυτικά προγράμματα, είτε μέσα από την συγκέντρωση χρημάτων, από την πώληση του πλειοψηφικών πακέτων των μετοχών. Και την αύξηση που προβλέπουμε στην κίνηση για αυτά τα λιμάνια μέσα από τις διεθνείς συνεργασίες. Τι λέτε εσείς? Όχι. Διατήρηση του κρατικού μονοπωλίου.
καμία αλλαγή. Καμία παραχώρηση, καμία ιδιωτικοποίηση, καμία προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Από πού θα χρηματοδοτηθεί λοιπόν η ανάπτυξη? Πώς θα τη χρηματοδοτήσετε? Με τους πεπερασμένους πόρους του ΕΣΠΑ, που όπως ξέρετε πολύ καλά περιορίζονται οι τομείς της δράσης του. Χωρίς διεθνείς συνεργασίες θα αυξήσετε την κίνηση? Νομίζετε ότι η εθνική οικονομία είναι ικανή να καταστήσει τα λιμάνια μας πρωταγωνιστές? Ο Πειραιάς ήταν πριν μερικά χρόνια στις τελευταίες λίστες. Τελευταίος στις λίστες της κίνησης της Μεσογείου. Σήμερα είναι τρίτος και φιλοδοξούμε να τον κάνουμε πρώτο. Πώς? Φέρνοντας ξένες εταιρείες οι οποίες εγκαθίστανται εδώ. Φτιάχνουν τα διαμετακομιστικά τους κέντρα. Η Sony, η Hewlett Packard, η ZTE, η Huawei, η Samsung, η Διεθνής Κολοσσή. Μεθαύριο όμως, σε οποιαδήποτε από αυτές, μετά από αυτές, σας παρακαλώ κύριε Δρίτσα, πηγαίνετε, παρακαλώ, πείτε στους πειραιώτες ότι εσείς δεν θέλετε να δώσετε δουλειές. Παρακαλώ, ότι εσείς δεν θέλετε να αυξηθεί η κίνηση του Πειραιά. Ότι εσείς δεν θέλετε να δουλεύουν τα πρακτορία, τα ρημουλκά, οι καβοδέτες, οι πλοηγοί. Εσείς δεν θέλετε να δουλεύουν οι εταιρείες τροφοδοσίας πετρελαίων ή τροφοδοσίας των πλοίων, που έχει αυξηθεί η κίνηση του Πειραιά σε ρυθμό που έχει γίνει πρωτοφανής η πορεία των πλοίων που έρχονται και διέρχονται. Και το βλέπει ο καθένας. Και ένα λιμάνι σε μια χώρα που έχει οικονομική ύφεση δείχνει ρυθμούς ανάπτυξης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα έχετε μόνο να πείτε υποσημειώσεις πάνω στις οποίες κανείς δεν δίνει βάση. Το μόνο όμως που καλλιεργείται είναι κλίμα ανασφάλειας αυτούς που θέλουν να επενδύσουν εδώ. Και αυτή είναι μια κάκιστη εθνική υπηρεσία. Και εμείς προσπαθούμε να προσελκύσουμε επενδύσεις σε όλους τους κλάδους. Έχουμε μια δραματική αύξηση της κρουαζιέρας. Όλοι προβλέπανε, μάλιστα πανηγύρισαν και κάποιοι, όταν βγήκε η πρόβλεψη ότι φέτος, το 2014, θα είχαμε μείωση της κρουαζιέρας των αφίξεων, η οποία δεν προερχόταν από δικές μας αυλεψίες, αλλά από τη γεωπολιτική αστάθεια της περιοχής. Αντιθέτως, αύξηση έχουμε και εκεί. Κλείνουμε μια χρονιά με πολύ μεγάλη αύξηση, που αγγίζει το 17%. Αύξηση έχουμε και στον εθνικό στόλο. Πάνω από 1 εκατομμύριο κόρους ολικής χωρητικότητας καινούργιου στο εθνικό νοιολόγιο. Έχουμε αύξηση στα πλοία στα οποία διαχειρίζονται οι ναυτιλιακές εταιρείες από την Ελλάδα. Έχουμε αύξηση, φοβερή αύξηση στο ναυτιλιακό συνάλλαγμα. Από 5,8 δισεκατομμύρια πέρυσι, φτάνουμε στα 7,5 φέτος. Σε μία χρονιά, στην οποία αμφισβητήθηκε από εσάς το συνταγματικό καθεστώς της φορολόγησης της ναυτιλίας, το οποίο το θεωρούμε ακρογωνιαίο λίθο για την επιτυχία της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας. Και το γεγονός ότι περίπου 4.000 πλοία δηλώνουν έδρα για χείρισή τους την Ελλάδα. Και ξέρετε κάτι? Εμείς ήρθαμε σε συμφωνία με την ναυτιλιακή κοινότητα. Ήρθαμε σε συμφωνία με τους εφοπλιστές και τους βάλουμε να πληρώσουν έξτρα οικειοθελώς, χωρίς να αλλάξουμε αυτό το συνταγματικό καθεστώς, άλλα 420 εκατομμύρια φόρους. Όμως εσείς λέτε ότι αυτό το οικοδόμημα, ένα οικοδόμημα που 60 χρόνια από όταν το έφτιαξε η Ελλάδα, το έχουν μιμηθεί σχεδόν όλες οι χώρες του πλανήτη, εσείς θέλετε να τον γκρεμίσετε. Έτσι είπε χθες από αυτό εδώ το βήμα ο εκπρόσωπός σας, ο υπεύθυνος ναυτιλίας σας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είμαι από αυτούς που θέλουν συνέχεια να δημιουργούν εντάσεις ή αντεκλήσεις ή να κάνουν εύκολα σχόλια από αυτό το βήμα. Αλλά θεωρώ ότι πρέπει να υπερασπιστώ μια πολιτική που έχει φέρει αποτελέσματα. Σε όλα τα επίπεδα. Στο θαλάσσιο τουρισμό, όπως σας είπα πριν για την κρουαζιέρα.
που έχουμε αυτή την αύξηση του 13%. Για τα σκάβια αναψυχής, ένα νόμο τον οποίο καταψηφίσατε, και όμως φέτος έχουμε μία αύξηση στα μέγα γιότ που προσεγγίζουν τη χώρα, και πάρα πολλά από αυτά τα οποία θα μείνουν για 12 μήνες στη χώρα, γιατί δημιουργήσαμε ένα ελκυστικό περιβάλλον. Αναπτύσσοντας την περιφέρεια, τις μαρίνες, τις επισκευαστικές ζώνες, τις τροφοδοσίες και βέβαια τον ποιοτικό και υψηλό εισοδήματος τουρισμό, χωρίς να κάνουμε καμία δημόσια επένδυση, δημιουργώντας μόνο ένα φιλικό ελκυστικό περιβάλλον. Χωρίς να ξοδέψουμε ένα ευρώ, προσελκύουμε χρήματα, αυξάνουμε το τουριστικό μας εισόδημα, δημιουργούμε κίνηση στην ναυτιλιακή μας βιομηχανία, χωρίς να ξοδεύουμε ένα ευρώ. Ούτε αυτό το θέλετε. Ούτε αυτό το θέλετε. Και πάλι θα σας πω ότι εμείς προσπαθούμε να αναπτύξουμε λιμάνια σε όλη τη χώρα. Όχι μόνο στον Πειραιά. Όχι τη Μύκονο και τη Σαντορίνη, το Ηράκλειο και τη Ρόδο, τους γνωστούς προορισμούς. Γι' αυτό και έχουμε ξεκινήσει μεγάλα έργα. Σε ακτές της Πελοποννήσου, στο Κατάκολο, στην Κέρκυρα, στο Γήθιο. Ανοίξαμε την πύλη εισόδου στη Μυτιλίνη, στην Πέτρα, στη Λέρο. Και θα συνεχίσουμε αυτή την πολιτική να δημιουργούμε πολλούς προορισμούς κρουαζιέρας και πολλούς χώρους υποδοχής σκάφων αναψυχής. Κύριες και κύριοι συνάδελφοι, όλα αυτά τα κάνουμε προσπαθώντας να περιορίσουμε και τα δημόσια το κόστος. Και μέσα σε μία χρονιά καταφέραμε, παρότι αυξήθηκε το προσωπικό του λιμενικού σώματος, σε μία χρονιά καταφέραμε να μειώσουμε τις δομές του. Μειώσαμε τον αριθμό των ναυάρχων. Μειώσαμε τους κλάδους από 8 σε 4. Τις διευθύνσεις από 32 σε 16. Εξορθολογικοποιήσαμε την παρουσία μας σε όλη τη χώρα. Με ένα λιμενικό Καλλικράτη. Με στόχο τον περιορισμό του κόστους και την βελτίωση των υπηρεσιών. Και σήμερα αυτό το καινούργιο σύστημα, με τη συμφωνία και όλου του προσωπικού, λειτουργεί και φέρνει αποτελέσματα. Και σήμερα που είναι του Αγίου Νικολάου, οφείλουμε να πούμε σε αυτά τα παιδιά και χρόνια πολλά και ένα ευχαριστώ. Γιατί κάνουν ένα μεγάλο έργο καθημερινά στα ανατολικά μας σύνορα. Με μία αύξηση 320% της παράνομης μετανάστευσης. Και είχα σήμερα την ευκαιρία στον Τούρκο Υπουργό Εσωτερικών να, όχι μόνο να το επισημάνω, όχι μόνο να διαπραγματευτώ και να ζητήσω τη σύνδρομη, αλλά να βρούμε και συγκεκριμένους τρόπους για την περαιτέρω συνεργασία και απομείωση αυτή της ροής, που είναι βασικά ένα μεγάλο προσφυγικό ρεύμα που προέρχεται από τη Συρία και από το Ιράκ, από τις περιοχές σήμερα που μένονται πόλεμοι. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ελληνική ναυτιλία και το 2015 θα συνεχίσει να αναπτύσσεται. Και ο δικός μας στόχος είναι να φέρουμε και να προσελκύσουμε ακόμα περισσότερους νέους ανθρώπους στην ναυτιλία. Γι' αυτό και αναμορφώνουμε το καθεστώς της ναυτικής εκπαίδευσης. Γι' αυτό και προχωράμε στην αδειοδότηση των ναυτικών εκπαιδευτικών κέντρων κατάρτισης, των ιδιωτικών. Και θα προχωρήσουμε και σε βαθιές τομές για να κάνουμε πιο εύκολη την πρόσβαση των νέων ανθρώπων που σήμερα είναι άνεργοι, έχουν τα προσόντα στα πλοία. Όπως το κάναμε για τους μηχανικούς στον ΤΕΗ, για τους ηλεκτρολόγους, να το συνεχίσουμε και για άλλες ειδικότητες. Και να ανοίξουμε τις ακαδημίες, τις οποίες για πρώτη φορά αναβαθμίζουμε και με τη σύνδρομη των εφοπλιστών και με τη χρήση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Και είμαι πολύ περήφανος για ένα ακόμα νούμερο. Γιατί μέσα σε μια χρονιά καταφέραμε να απορροφήσουμε το σύνολο των διαθεσίμων σε εμάς πόρων από το Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 71 εκατομμύρια ευρώ πήραμε και κάναμε ένα μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα αναβάθμισης του λιμενικού. Και σήμερα είμαστε έτοιμοι να πάρουμε και άλλα έκτακτες χρηματοδοτήσεις. Και είμαστε έτοιμοι με το που μπει το 2015 να προχωρήσουμε στην προμήθεια όλου του εξοπλισμού που είναι διαθέσιμο για την επόμενη προγραμματική περίοδο.
Εμείς λοιπόν θέλουμε αυτό το έργο και να το στηρίζετε και να μην κάνετε δηλώσεις με τις οποίες θα δημιουργήσετε την οποιαδήποτε ανασφάλεια στον ναυτιλιακό κλάδο και πάνω απ' όλα να αντιληφθούμε κάτι. Ότι για να πετύχει αυτή η χώρα, για να δώσει στους νέους ανθρώπους προοπτική και ανάπτυξη, πρέπει δύο πράγματα. Συντομεύω, κύριε Πρόεδρε. Όλοι είχαν την ανοχή του Προεδρείου μέχρι τώρα. Λοιπόν, δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, θα πρέπει ο πολίτης να αισθάνεται ασφαλής. Και δεν έχω ακούσει ούτε μία λέξη καταδίκης για την εικόνα που παρουσιάζει σήμερα το κέντρο της Αθήνας, που έχει καταληφθεί από αναρχικά στοιχεία, για τις θωρές οι οποίες γίνονται, για την εικόνα που μεταδίδει η χώρα μετά από τόσα χρόνια. Εικόνες ντροπής για μία δημοκρατία η οποία θέλει να δείχνει ότι είναι μία σοβαρή, υπεύθυνη χώρα στην οποία ο πολίτης δεν αισθάνεται ανασφάλεια να κυκλοφορεί Σάββατο βράδυ στον κεντρικό δρόμο της πόλης του. Και το δεύτερο, να μην δημιουργείται ανασφάλεια σε κανέναν επενδυτή που θα έρθει και θα εμπιστευτεί τα λεφτά του σε αυτόν τον τόπο, θα εμπιστευτεί τα μυαλά αυτού του τόπου πάνω στα οποία θέλει να επενδύσει και εσείς, υπηρετώντας δεν ξέρω ποια συμφέροντα, θα τον απειλήσετε με έξοδο όπως κάνατε προχθές. Για αυτούς τους λόγους, κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να συνεχιστεί αυτό το έργο, να ψηφιστεί αυτός ο προϋπολογισμός και στο τέλος της τετραετίας να κάνουμε ένα απολογισμό και να δούμε τι παραλάβαμε και τι παραδίδουμε.